Τρεις ακόμη βαθμούς έβαλε στο λογαριασμό του ο αθλητικός όμιλος του Τυμπακίου, παίρνοντας νικηφόρα από την έδρα της Μινωικής. Οι Μεσαρίτες επικράτησαν 0-2 στην εξαναβολή σε αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής και έχουν το απόλυτο νικόν στα 5 παιχνίδια που έχουν δώσει. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Νίκου Σουτζή ήταν ο Μεταξάκης, που άνοιξε το σκόρ μόλις στο 3ο λεπτό. Στο 35 οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι για μαρκάρισμα στον Γερακιό εντός περιοχής, με τον Μεταξάκη ξανά να αξιοποιεί την εσχάτη των ποινών για το 0-2. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όμως το πλασί του Πατσάκη σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας. Στο ξεκίνημα της επανάληψης, ο Αμπατζής με ωραία απόκρουση στέρισε από τον Μεταξάκη το χατρίκ, ενώ η προσπάθεια της Μινωικής να ξαναμπεί στο παιχνίδι δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Τόλι Παπακώστα είχε διπλή χαμένη ευκαιρία στο 61 με τους Ρωμελιώτη και Κλίνη, ενώ και στις καθυστερήσεις του αγώνα οι Σταυρουλάκης και Καρτσάκης δεν μπόρεσαν σε διαδοχικές προσπάθειες να παραβιάσουν την εστία του Βλαχάκη. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή και δύσκολη ομάδα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως και η ομάδα της Μινωικής, την κούραση αυτό το Κυριακή Τετάρτη. Νομίζω όμως ότι η ομάδα μου για άλλο ένα παιχνίδι μπήκε πολύ δυνατά στο ξεκίνημά της, ευτύχησε να προηγηθεί γρήγορα. Ελέγχαμε, θα έλεγα, σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου το παιχνίδι. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά, κάναμε το δεύτερο γκολ. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τρίτο που λέμε για να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, είπαμε και στα αποδυτήρια ότι έχουμε να διαχειριστούμε και τις δυνάμεις. Γιατί, όπως είπα και πιο πριν, είναι πολύ δύσκολο για εραστέχνες ποδοσφαιριστές να παίζουν τόσα συνεχόμενα παιχνίδια. Πιστεύω ότι βάσει της δυναμικής του αντιπάλου, που ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι και τι στόχο έχουν, θεωρώ ότι μόνο καλά λόγια έχουν να πω για τα παιδιά τα δικά μου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθειά τους και από το ποδόσφαιρο που αποδώσανε. Δεν παίξαμε κλεφτοπόλεμο, βάλαμε την μπάλα κάτω, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Είχαμε δοκάρι, είχαμε μια ευκαιρία από αυτές που λέμε ότι δύσκολα να χαθούν. Δημιουργήσαμε πίεση στον αντίπαλο, κάτι το οποίο για μας είναι θετικό. Δέχτηκαμε πολύ νωρίς τον γκολ. Παρ' όλα αυτά, πάλι προσπαθήσαμε, δεν μας αποσυντόνισε.